Άννα Κουκουδέα, είναι πολιτικός μηχανικός. Τον Αύγουστο του 1999, ένα ατύχημα στη διάρκεια εξόρμησης στη Βάλια Κάλτα της αλλάζει τη ζωή. Με δύναμη ψυχής έμαθε να ιεραρχεί τις προτεραιότητες. Συνεχίζω με την Άννα, δεν τελείωσα, και να λειτουργεί αποτελεσματικά λοιπόν ως ενεργό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της κοινωνίας. Είναι κολυμβήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος, έχοντας κατακτήσει 5 χρυσά μετάλλια και συμμετέχει στα κοινά ως ταμείας του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγητών. Γιώργος Κούτρας. Είναι ιδιοκτήτης φυσικοθεραπευτηρίου και επίκουρος καθηγητής φυσικοθεραπείας στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Γεννηματάς, αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Αφροδυσίων Νόσων Θεσσαλονίκης, συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων, μέλος Κεντρικού Συμβουλίου της Σπουδαστικής Ένωσης Ανωτέρων Σχολών Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας. Κούτος Αθανάσιος. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και εργάστηκε ως προπονητής ακαδημιών. Σήμερα διδάσκει αγγλικά σε φροντιστήριο, που είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι μέλος της διοίκησης και ενεργός αθλητής του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, ενώ υπήρξε αθλητής ποδοσφαιρικών ομάδων του Ηρακλή και του Πανθρακικού. Κρυστάλλι Ελένη. Έζησε για αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και κυρίως στη Γερμανία. Σπούδασε νομική στο ΑΠΙΘΙΤΑ και εργάζεται ως δικηγόρος. Ως νέος άνθρωπος έχει πολλές ανησυχίες και μεγάλη διάθεση για προσφορά. Κυριζίδης Εφραίμ, Μάκη το ξέρουμε όλοι, απόφυτος της νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακός στη φιλοσοφία του δικαίου, μάχινη δικηγορία από το 2006, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ποντίων Μακεδονίας, διετέλεσε Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης και Διαμερισματικός Σύμβουλος. Επίσης για επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν είναι μαζί μας ο πιανίστας και διεθνούς καριέρας καλλιτέχνης, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, που είναι και πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων Οδείων και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Κρατικής Ορχήστρας. Ηλίας Κωνσταντίνου σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και 2 χρόνια αργότερα έγινε κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Πέρυσι ξεκίνησε το δεύτερο μεταπτυχιακό στη διοίκηση μονάδων υγείας. Παράλληλα, εργάζεται και στο τυπογραφείο της οικογενειακής του επιχείρησης και ασχολείται και με το modeling. Κωστίκου Ντάνια Ζωή. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση όπου υπήρξε και διευθύντρια. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων και στη συνέχεια στο παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μελέτησε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εκπαίδευσης με ιδιαίτερο αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Λακασά Αναστασία Νατάσα, γεωλόγος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και βιολονίστα με ανώτερες θεωρητικές μουσικές σπουδές. Διετέλεσε υπεύθυνη πολιτιστικών στο τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μιλά αγγλικά, τούρκικα, γαλλικά, ιταλικά, ενώ έχει έντονες κοινωνικές ευαισθησίες, αποτελώντας μέλος και ενεργό ανάδοχο γονέα της ActionNet. Γιάννης Λιάπης. Είναι βαλκανιολόγος, πτυχιούχος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από την νομική του Δημοκρίτιου. Παράλληλα με τις σπουδές εργάστηκε στην ελληνική ραδιοφωνία, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στη Χελέξπο και έμαθε 4 ξένες γλώσσες, ενώ υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων. Μπαχτσετζής Χρήστος. Είναι απόφυτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Με 2 μάστερ στα χρηματοοικονομικά, πιστοποιήθηκε πάνω στο θέμα πράσινης ενέργειας και συγκεκριμένα στην ηλιακή και αιωλική ενέργεια. Εργάστηκε ως project manager στο Λονδίνο και ως υπάλληλος οικονομικού τμήματος και διοίκησης στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει 4 γλώσσες και έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Μπέκου Αμαλία. Είναι ιδιωτική υπάλληλος, μιλάει αγγλικά και γερμανικά, ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα χάρη στην εργασία της, που αφορά στην προώθηση προϊόντων και στις δημόσιες σχέσεις με τις εταιρείες που έχει συνεργαστεί. Μπίρδα Αθηνά, πολιτικός μηχανικός.
Εργάστηκε σε τεχνική εταιρεία και στη συνέχεια ως ελεύθερη επαγγελματία ως σήμερα. Δραστηριοποιείται σε ανακαινήσεις διατηρηταίων στη Θεσσαλονίκη, κάποια εκ των οποίων στεγάζουν γνωστά ξενοδοχεία της πόλης μας. Γλωσσομαθής με 4 γλώσσες, ενώ αυτό το διάστημα εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πίτσης Θεοδόσης, εκτελονιστής, ενώ από την αρχή της καριέρας του και ως σήμερα εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης, όπου κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου. Υπήρξε μέλος της Διοίκησης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου του, καθώς και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας. Μπλετσογιάννης Κωνσταντίνος. Έχει υπηρετήσει διαδοχικά σε διάφορα τμήματα τάξης της Θεσσαλονίκης από το 1987. Διετέλεσε διοικητής αγορανομίας και διευθυντής της Τροχέας Θεσσαλονίκης, από όπου αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του υποστρατήγου. Οπαδός της πρόληψης, πέτυχε σημαντική μείωση των ατυχημάτων στη διάρκεια της θητείας του, η οποία τον ώθησε σε μια ακόμα ιδιότητα, του εθελοντή αιμοδότη για θύματα τροχαίων. Μπρόζος Χρήστος. Είναι επιχειρηματίας, γόνος αγροτικής οικογένειας, ασχολήθηκε με τα οικογενειακά κλίματα. Σήμερα εκπροσωπεί τη χώρα μας σε ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος εταιριών εξωτερικού. Μέσα από τις επιχειρήσεις του έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Μυροβάλλη Παρασκευή. Είναι πτυχιούχος νοσηλευτικής, με μάστερ δευτέρου επίπεδου στη διοίκηση μονάδων υγείας και 27 χρόνια υπηρεσία στη δημόσια υγεία. Εργάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Έχει διατελέσει στέλεχος του Σώματος Επιθεωρητών του Υπουργείου Υγείας και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νοσηλευτών Θεσσαλονίκης. Νάνος Γιάννης. Είναι πτυχιούχος πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό από το London School of Economics. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ίντερνετ και social media, με εμπειρία 4.000 ωρών ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα νέων τεχνολογιών. Συνεργάτης και υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο τον ανασχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νασιόπουλος Αθανάσιος. Είναι οδοντίατρος, απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έχει ειδικευτεί στην ορθοδοντική σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Σουηδίας. Στην ειδικότητά του έχει εκπονήσει διατριβές Master και PhD. Παμπουκίδης Κωνσταντίνος. Δικηγόρος, απόφυτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Με σπουδές σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, μιλά γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά, διατέλεσε πρόεδρος και παραμένει ενεργό μέλος της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων, με την οποία έλαβε μέρος μεταξύ άλλων σε διασώσεις και έρευνες αγνοωμένων. Παντελίδης Στάθης, επιχειρηματίας απόφυτος της Σχολής Τεχνολόγων Γεωφωνίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μέλος της ομάδας μπάσκετ του Αθλητικού Ομίλου Καλυθέας και της Ξυπαστίας Μέγας Αλέξανδρος. Με μακρά συνδικαλιστική δραστηριότητα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, διατέλεσε σύμβουλος στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα και πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος από το 2002 στο 2004. Παπαγεωργίου Δημήτρης. Είναι γραφίστας με σπουδές προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικής σχεδίας της Εντύπου. Από νεαρή ηλικία συμμετέχει στα κοινά, ενώ επί σειρά ετών εκλεγμένο μέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Δήμου Τριανδρίας, όπου και διατέλεσε αντιδήμαρχος περιβάλλοντος καθαριότητας. Άντρια Παπαδοπούλου, σχεδιάστρια μόδας, με ανώτατες σπουδές στο Παρίσι, επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το εξωτερικό. Ως εργασιομανής και ενεργός πολίτης, θεωρεί τη συνεργασία αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Ανέπτυξε έντονη εθελοντική και ιδιαίτερα φιλοζωική δραστηριότητα. Πάπα Όλγα, αρχιτέκτον μηχανικός. Διατέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτών Θεσσαλονίκης με θητεία στα όργανα του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. Σήμερα ασχολείται κυρίως με εκπώνηση μελετών και με επίβλεψη κατασκευή έργων, ενώ μετέχει στην ομάδα εργασίας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για την αξιολόγηση διατηρηταίων κτηρίων. Επίσης, ενεργειακή επιθεωρήτρια και ελεγκτής δόμησης με επιστοποιημένη γνώση του συνόλου της πολεοδομικής νομοθεσίας. Παπάς Δημήτρης, αρχαιολόγος, εργάζεται στο Μετρό. Επίσης, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος σε εταιρείες περιφερειακής ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Εξειδικεύτηκε στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην αρχαιολογία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι υποψήφιος διδάκτορ προϊστορικής αρχαιολογίας
Συμμετέχει στα κοινά ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Μετρό και ως μέλος επιτροπών στη ΧΑΝΘ και στο Ελληνικό Σύλλογο Τουριστικής Χιονοδρομίας. Παραμυθιώτης Δανιήλ. Είναι χειρουργός, διδάκτορας στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Μετεκπαιδεύτηκε σε πανεπιστήμια της Γερμανίας και της Αγγλίας. Υπηρέτησε το ΕΣΥ και η μακρόχρονη πορεία του στην ιατρική τον οδήγησαν στην παραγωγή ενός αξιόλογου, συγγραφικού και ερευνητικού έργου. Ασχολείται με τα κοινά ως εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΑΧΕΠΑ και εκλεγμένο αναπληρωματικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ράλης Βασίλης. Για 31 χρόνια ασκεί ως ελεύθερος επαγγελματίας το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού. Τα πρώτα χρόνια των σπουδών του ξεκίνησαν στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας και ακολούθησαν τα Πολυτεχνία Μιλάνου και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εκλεγμένος εκπρόσωπος στην Πανελλήνια Ένωση Συλλόγων Αρχιτεκτών Ελλάδος, ασχολήθηκε με μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών έργων, νέων κτηρίων και διατηρηταίων. Ράπτης Δημήτρης, πτυχιούχος τοπογράφος και προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα στον χώρο της συνοποιίας, όπου ξεκίνησε και την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Στη συνέχεια διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και εργάστηκε σε εφορίες, ενώ η ενασχόλησή του με τα κοινά υπήρξε ανέκαθεν ως και σήμερα μέρος της καθημερινότητας. Ραχμάνης Μιχάλης, ελεύθερος επαγγελματίας, από μαθητής ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα, καθώς ήταν πρόεδρος του 15μελούς του σχολείου που φίτησε, μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και της ΧΑΝΘ. Όμως στα κοινά συμμετέχει και ως εθελοντής, καθώς είναι μέλος του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης και του Συλλόγου Φίλων Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Σασιοπούλου Παναγιώτα. Είναι γιατρός. Μιλάει Ιταλικά και Αγγλικά. Διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε ως επίκουρη ιατρός στον Ποδοσάκιο, Πτολεμαίδας. Δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου, στην Σχολή Αστιφυλάκων, στην Άουσα, στις σχολές ΙΕΚ, στη Σχολή Εθελοντών Διασωστών και στα προγράμματα νοσηλευτών ειδικοτήτων και σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. Σαφαρίκα Σοφία. Δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο και συγκεκριμένα σε αυτόν των συγκοινωνιών, ως μέτοχος των κτέλειων Ιωαννίνων. Έχει έντονη πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Παράλληλα, ανέπτυξε και κοινωνική δραστηριότητα μέσα από τη συμμετοχή της σε φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς συλλόγους.